Λοιπόν, κύριε Ζαβόλα, τι κάνουμε τώρα, πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Είμαστε στην τελική ευθεία και όλα τα άλλα που λέγονται δήθεν, υπάρχει κίνδυνος να μην υπογραφεί η σύμβαση, να μην γίνει το κόρεμα κλπ. Είναι τεχνάσματα επικοινωνιακά. Είναι δεδομένη η υπογραφή και το κούρεμα, αλλά οι όροι που θα περιλαμβάνονται στη σύμβαση και που θα δεσμεύουν την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τα επόμενα 20-30 χρόνια θα είναι δυσβάστακτοι. Γι' αυτό απευθύνομαι στους Έλληνες πολίτες, αυτούς που είναι τα θύματα αυτής της μνημονιακής πολιτικής των τελευταίων 2 ετών, τώρα, κυριολεκτό τώρα, πριν υπογραφούν οι συμβάσεις, πρέπει να αντιδράσει. Διότι οι καιροί ουμενετοί. Εάν υπογραφούν, και θα υπογραφούν και από τους τρεις αρχηγούς των κομμάτων που είναι συνυπεύθυνοι για αυτή την πολιτική, τότε θα είναι αργά. Τότε πράγματι θα αποτελεί επαναστατική γυμναστική το να αντιδράσουν. Θέλω να σας ρωτήσω. Θα υπογραφεί τώρα η Δανειακή Σύμβαση. Θα μπουν ως εγγυητές και θα υπογράψουν και οι αρχηγοί των τριών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση. Πριν τη Δανειακή. Τα μέτρα δεν θα ανακοινωθούν ούτε θα ψηφιστούν από τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά από την κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές. Κοιτάξτε, η Δανειακή Σύμβαση θα περιλαμβάνει και, και το πλαίσιο των μέτρων. Θα πάνε μαζί αυτά. Επομένως, μην παθήσουμε όπως με το μνημόνιο. Που ήρθε το μνημόνιο και δεν ξέραμε τα μέτρα. Τα μέτρα τα μάθαμε μετά. Το ίδιο θα γίνει. Το ίδιο θα γίνει. Ακριβώς το ίδιο, αλλά όμως, όπως και στο μνημόνιο, έτσι και τώρα θα περιλαμβάνονται οι όροι, το πλαίσιο των όρων θα περιλαμβάνονται. Γι' αυτό λέει ο κύριος Σαμαράς ότι τάχα στους στόχους συμφωνεί, αλλά στα μέτρα διαφωνεί. Μα άμα υπογράψει στους στόχους, τα μέτρα είναι δεδομένα πλέον. Άρα, εδώ η κρίσιμη στιγμή είναι αυτή και το εννοώ και το κυριολεκτό. Και αμαρτία που λέμε ουκέχω, όπως λέει και το Ιερό Ευαγγέλιο. Εάν τώρα δεν αντιδράσει ο κόσμος και πέσει στην παγίδα που του στήσανε με την αλλαγή πρωθυπουργού και πράγματι σταμάτησαν οι όποιες αντιδράσεις, τότε θα είναι πάρα πολύ αργά μετά από 2-3 μήνες. Τι μπορεί να κάνει ο κόσμος, κύριε Πρόεδρε? Τι μπορεί να κάνει ο κόσμος? Να σου πω κάτι, κύριε Παπαγιάννη, επειδή έχω πείρα από εκεί. Πολύ μεγάλη πείρα. Απλώς να ρωτήσω αυτό. Εδώ βλέπετε εφημερίδες, μεγάλες εφημερίδες μεγάλων συγκροτημάτων, να μιλούν για παράταση του βίου της κυβέρνησης του Παπαδήμου για 5, 6 και 7 μήνες. Μα κύριε Παπαγιάννη, αυτό μεθοδεύουν. Και η Τρόικα και οι εξωθεσμικοί ελληνικοί παράγοντες αυτό μεθοδεύουν. Και θα καθυστερήσουν την υπογραφή της σύμβασης προκειμένου να κρατήσουν στη ζωή. Για να κερδίσουν χρόνο την κυβέρνηση αυτή. Πώς μπορεί να αντιδράσει ο κόσμος? Κοιτάξτε, το μόνο και απευθύνομαι με απόλυτη ειλικρίνεια στον κόσμο. Λέει όμως ο Γιώργος. Ας δείχνουν ότι δεν τους αφορά και ότι δεν τους απασχολεί η αντίδραση του κόσμου. Η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει κόκκινη γραμμή. Τι κόκκινη γραμμή? Τώρα έχει βάλει και άλλες κόκκινες γραμμές και τις έχει πηδήσει, έχει κάνει άλμα επί κοντό. Εδώ σας λέω, το μόνο που τρέμουν και διεθνείς οργανισμοί και κόμματα που κυβερνάνε είναι η αντίδραση του ελληνικού λαού. Απόδειξη. Μετά από αυτά που γίνανε μέχρι τις 28 Οκτωβρίου, αναγκάστηκαν αυτοί οι μηχανισμοί για να κερδίσουν χρόνο να αλλάξουν τον Πρωθυπουργό, ναι ή όχι? Άρα υπολογίζουν, τον μόνο που υπολογίζουν είναι το λαό και κυρίως οι δανειστές και όλοι οι υπόλοιποι. Εγώ το λέω με υπευθυνότητα, γιατί και όταν ήμουν υπουργός σε κυβέρνηση, εκείνο που κοιτάζαμε είναι να μην προκαλέσουμε τον κόσμο. Να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση.